καλησπέρα σας. Θέλω, λέει, να ρωτήσεις το Σταύρο για την οικογένειά του. Είναι δίπλα του, οι φίλοι του είναι κοντά του μετά την επιτυχία του. Είναι, λέει, σημαντικό. Μου έχει κάνει πολύ εντύπωση γενικά. Είναι απίστευτος. Ισμήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισμήνη μου. Πραγματικά είναι αυτά που με κάνουν και νιώθω όμορφα. Αυτά τα λόγια κάποιων ανθρώπων, κάποιων φίλων, που είτε τους ξέρω είτε όχι, αισθάνομαι υπέροχα να ακούω τέτοια λόγια. Ναι, η οικογένεια είναι κοντά μου, από την πρώτη στιγμή είναι κοντά μου. Σίγουρα βλέπουν και τα πάνω μου και τα κάτω μου και τις χαρές μου και τις στεναχώριες μου. Είναι όμως δίπλα μου, με στηρίζουν και οι φίλοι μου, ειδικά οι παιδικοί μου φίλοι, είναι πάντα δίπλα μου, τους αγαπώ και με αγαπάνε. Και όσον αφορά τώρα το πόσους φίλους έχω, μπορεί να είναι μετρημένοι. Αλλά αισθάνομαι ότι μου αρκούν αυτοί. Δεν θέλω περισσότερους. Γνωστοί πολλοί, φίλοι λίγοι όμως. Μπράβο. Το ίδιο με μένα σκέφτεσαι. Ακριβώς το ίδιο. Αλέκο, θέλω, λέει, να αφιερώσω στο Σταύρο ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια με πολύ αγάπη, γογό. Σταύρο, να ακούσουμε. Να σε πάω πού? Να σε πάω στη συνεργασία σου με την Τάμτα στο άλλο μου μισό. Αμέ. Να το ακούσουμε μία. Πάμε. Γράφετε Παλμός, αφήνετε κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 19599 Αλέκος παπάκι παλμός.radio.gr και www.palmosradio.gr και φυσικά και στο Facebook. Άλλους δρόμους για να δω. Σε κρύψα στη ψυχή μου σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό. Όμως σε σκέφτομαι. Είπα πως πια μαζί σου άλλο δεν θα σχοληθώ. Πίστεψα πως μπορούσα άλλο σώμα να φεθώ. Άλλαξα και συνήθειες, μήπως ελευθερωθώ. Όμως σε σκέφτομαι. Δεν ξενυχτώ. Είσαι το άλλο μου μισό. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Την καρδιά μου τη μισώ. Γιατί με άφησε να σε αφήσω. Ένα είμαστε κι δυο. Εσύ και εγώ νερό. Να το θυμάσαι όπου και να σε. Πως πάντα θα σε κάνω μου μισό. Εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Την καρδιά μου τη μισώ. Γιατί με άφησε να σε αφήσω. Ένα είμαστε κι δυο. Κι εσύ και εγώ νερό. Να το θυμάσαι όπου και να σε. Πως πάντα θα σε κάνω μου μισώ. Εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Την καρδιά μου τη μισώ. Γιατί με άφησε να σε αφήσω. Ένα είμαστε κι δυο. Κι εσύ και εγώ νερό. Να το θυμάσαι όπου και να σε. Πως πάντα θα σε κάνω μου μισώ. Ακριβώς 3 με 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9. Σταύρος Κωνσταντίνου, ζωντανά, Αλέκο Στεφάνου και Νιόνιος. Νιόνιο, τις τελευταίες σου ερωτήσεις.
Λοιπόν, έχεις ελεύθερο χρόνο, Σταύρο? Άμα θες να έχεις ελεύθερο χρόνο, έχεις. Και εγώ θέλω να έχω ελεύθερο χρόνο. Και έχω, ναι. Και πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου? Κάνεις δηλαδή κάτι, έχεις κάτι χόπι, έχεις ασχολείσαι δηλαδή με κάτι έτσι? Γυμναστήριο, αυτά όπως συνηθίζεται τώρα τελευταία? Όχι, γυμναστήριο δεν ήμουν ποτέ του γυμναστηρίου, αν και έχω έτσι ένα-δυο μηχανηματάκια σπίτι και ασχολούμαι για την πάρτι μου μόνος μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω με φίλους, να πηγαίνω για φαγητό, τρελαίνομαι για σούσι. Γενικά μ' αρέσει το έξω. Άμα έχω ελεύθερο χρόνο, ανοίγω την ατζέντα μου, βρίσκω τα φιλαράκια μου, τους παίρνω τηλέφωνο, μαζευόμαστε. Και εκεί είναι που γίνομαι ένα μεγάλο παιδί, ας το πούμε. Γιατί λίγο αυτό το επάγγελμα σε κάνει να μαζεύεσαι, να μην εκφράζεις όπως θες, μπας και παρεξηγηθείς, μπας και κάνεις. Και όταν συναντιέμαι με τους φίλους μου, αισθάνομαι σαν μικρό παιδί. Δηλαδή, κάνω του κόσμου τις βλακίες. Μιας και έχεις περάσει από reality shows, τηλεόραση, μουσικό παιχνίδι, τι θα έλεγες τώρα, και έχεις μια ιδέα, τι θα έλεγες τώρα στα παιδιά που ακολουθούν? Να πάνε, να μην πάνε, να προσέξουν και τι? Εντάξει, από τη στιγμή που πέρασα εγώ από ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν θα μπορούσα να είμαι αρνητικός στα παιχνίδια. Ναι, να πάνε, σίγουρα όταν υπάρχει το ταλέντο να πας, γιατί άμα είναι απλά για την πλάκα, δεν έχει νόημα. Άνθρωποι όμως που έχουν ταλέντο και θέλουν να κάνουν κάτι, πλέον η παραγωγή των εταιριών δεν γυρνάνε τα μαγαζιά, δεν ψάχνουν, δεν ανακαλύπτουν ταλέντα. Άρα είναι ο μόνος τρόπος για να εκτεθείς με την καλή έννοια στον κόσμο μέσα από την τηλεόραση και να κερδίσεις αυτό που λέμε, ας το πούμε, προβολή. Από εκεί και πέρα όμως είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που γίνονται την τελευταία εξαετία, εφταετία, που μέχρι να βγει ένας τραγουδιστής να κάνει μια δισκογραφική κίνηση, να πάει να τον αγαπήσει ο κόσμος, τον εκμεταλλεύεται ένας επιχειρηματίας, μια δισκογραφική εταιρεία για 1-2 χρόνια, τον πετάει και παίρνει άλλο. Οπότε συμβουλεύω κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ναι, να πάει στο παιχνίδι, να κερδίσει όσα περισσότερα γίνεται από την προβολή του και μετά με σωστά και αργά βήματα και σωστούς ανθρώπους γύρω του να προσπαθήσει να κάνει κάτι. Αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ότι είσαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος. Από τους λίγους ανθρώπους που είναι συνειδητοποιημένος. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ποτέ, και δεν θα μου απαντήσεις, γιατί είναι δύσκολο στο να μου απαντήσεις, δεν ξέρω αν ποτέ έψαξες τη γρήγορη επιτυχία, αλλά αυτή τη στιγμή μ' αρέσει αυτό που είσαι και αυτό που κάνεις, δηλαδή αργά και σταθερά βήματα. Και σου λέω, δεν θέλω να μου απαντήσεις, δεν έχει σημασία, μ' αρέσει αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα. Θα σου απαντήσω, γιατί μου αρέσει να απαντάω σε όλα. Έπεσα και σε αυτή την παγίδα. Ήμουν σίγουρος, γι' αυτό το λέω. Και κατάλαβα ότι έκανα λάθος, γιατί στην πορεία μου έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Δεν το συζητώ. Από αμέλεια, από εμπιστοσύνη σε κάποια άτομα, σε λάθος κρίση, έκανα, ναι. Και μπορώ να σου πω κιόλας ότι και μέσα από αυτό το επάγγελμα έζησα και μεγάλες επιτυχίες εσωτερικές, μεγάλη οικονομική ικανοποίηση, δηλαδή εκεί που μου δίνει ο πατέρας μου 20-30 ευρώ να περάσω την εβδομάδα, βρέθηκα να είμαι με τα χιλιάρικα, βρέθηκα όμως και μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχω 20 ευρώ στο πορτοφόλι μου και να σκέφτομαι να μείνω σε παγκάκι. Άρα άμα φτάσει σε τέτοιο σημείο, σκέφτεσαι κάποια πράγματα, αναπολύεις κάποιες καταστάσεις, διαγράφεις κάποια πράγματα που γίνα, γιατί άμα θυμάμαι τώρα πριν 7 χρόνια πως ήμουνα και πως μπορεί να ήμουνα πριν 2 χρόνια, θα έπρεπε να είμαι σε μια μόνιμη κατάθλιψη. Τα βρήκα με τον εαυτό μου και από εκεί και πέρα, όταν τα βρήκα μέσα με τον εαυτό μου, το τι θέλω εγώ για να αισθάνομαι καλά και όχι το τι θέλει η showbiz και το σύστημα, πλέον έβλεπα ένα σταύρο να ανεβαίνει ένα-ένα τα σκαλάκια. Αυτό που ήθελα να κάνω από την αρχή. Και μπράβο σου που το λες. Θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση,
Βασικά θα σου πω ένα όνομα και θέλω να μου το σχολιάσεις. Ναι. Γιώργος. Θες να το σχολιάσουμε πολλές... Όπως θες. Όπως σου βγαίνει. Εγώ είπα Γιώργος. Εσύ θέλω να μου πεις τι είναι αυτός ο Γιώργος, τι έχεις να πεις για αυτό. Τα μικρόφωνα όμως. Ναι, τι είναι αυτός ο Γιώργος. Εγώ είπα Γιώργος. Εσύ σχολιάσέ το. Ο τίτλος για μένα του Γιώργου, το σενάριο Γιώργος, είναι φύλακας άγγελος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνώρισα μέσα από τη δουλειά και πραγματικά με δύο κουβέντες, τελειώνοντας από μια συναυλία που έκανα και το γνώρισα backstage, και είναι άνθρωπος του χώρου, 10 χρόνια μουσικός παραγωγός εδώ στην Κύπρο. Όταν μου μίλησε ένιωσα ότι μου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά αλήθεια μέσα του σε αυτά που λέει. Και εμπιστεύομαι πάρα πολύ πλέον, δύσκολα εμπιστεύομαι ανθρώπους, αλλά έμαθα και καταλαβαίνω ποιος άνθρωπος πραγματικά θέλει να σταθεί δίπλα μου για να με βοηθήσει. Και τον τελευταίο χρόνο συνεργάζομαι και είναι ο πιο στενός μου συνεργάτης ο Γιώργος. Και τι να πω, είναι ένα παιδί θαύμα. Και ένας άνθρωπος που όσο ζήλο έχω εγώ για τη δουλειά μου, αισθάνομαι ότι έχει περισσότερο ζήλο για τον Σταύρο Κωνσταντίνου από ότι ο εαυτός μου για μένα. Αυτό ήθελα να σου πω από το λίγο που έχω μιλήσει μαζί του, έτσι, τόσο καιρό. Είναι ένας άνθρωπος που κοιτάει πρώτα τον Σταύρο Κωνσταντίνου και μετά τον εαυτό του. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πριν κλείσω, πριν κλείσουμε, θέλω, μου είπανε, ένα ακόμα ακαπέλα. Το οποίο όμως μου πάνε και συγκεκριμένα ποιο θέλουν να είναι. Ναι. Το απορώ. Πάμε σ' άλλα τώρα. Δεν ξέρω, μου είπανε. Να πούμε και το απορώ, αμέ. Για να τα ακούσουμε. Απορώ με την καρδιά μου που αντέχει να πονά. Φαίνεται πρώτη φορά μου αγαπώ αλήθινα. Τέλειος. Εντάξει. Προσκυνώ για ακόμα μία φορά. Νιόνιο. Εδώ είμαι. Έλα ρε Νιόνιο. Αποχαιρέτησε το Σταύρο. Σου επιτρέπω. Είναι, ξέρεις, μετά το ακαπέλα εγώ είναι, θέλω δευτερόλεπτα να συνέλθω, οπότε Νιόνιο με αποχαιρέτησε. Να σου πω ότι είσαι ένας από τους μεγάλους ερμηνευτές που αξίζεις πάρα πολλά. Ίσως είναι οι εποχές τέτοιες που επιπλέουν οι φελοί. Αλλά μην το βάλεις ποτέ κάτω, να προχωράς, να κάνεις σταθερά αυτά τα βήματα που έχεις ξεκινήσει, γιατί να ξέρεις ότι ο κόσμος που σε αγαπάει σε στηρίζει, θα συνεχίζει να σε στηρίζει, θα είναι πάντα δίπλα σου, κοντά σου και σε θέλει να σε ακούει, να είσαι στην πίστα. Είσαι από τα παιδιά που αγάπησαν σε αυτά που μερικοί λένε ότι δεν άξιζαν αυτά τα reality shows, αλλά εσύ έδειξες ότι αξίζει, και όπως μερικά άλλα παιδιά ακόμα που βγήκαν. Γι' αυτό προχώρα, προχώρα, προχώρα και θα βγεις νικητής. Και ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν και ας να λένε ό,τι θέλουν. Μην το βάλεις ποτέ κάτω. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία να έχεις και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Πραγματικά κρατάω τη συμβουλή αυτή. Και θα ξαναπούμε σύντομα, φαντάζομαι. Σταύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ. Πραγματικά μιλήσαμε πέρσι 5 λεπτά από κοντά, αλλά σήμερα ανακάλυψα εντελώς διαφορετικά πράγματα για τον άνθρωπο Σταύρο Κωνσταντίνου. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ένα πάρα πολύ συνειδητοποιημένο άνθρωπο. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση από κοντά ότι ήσουν, πώς να το πω, όχι σεμνός, σκεπτικός, ντροπαλός, ένα τέτοιο, δεν μου έρχεται ακριβώς η λέξη, και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση, το οποίο το επιβεβαιώνεις. Απλά είσαι, πώς το λένε, το είπα πριν, το χάσα, συνειδητοποιημένος. Είσαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος. Θα σου πω με τα χίλια ότι σύντομα θα είσαι πάλι εδώ,
καλεσμένος. Δεν με ενδιαφέρει αν θες ή δεν θες, εγώ στο